Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήτη τη Ζωή, εδώ από την τηλεόραση τη Ζούγκλα. Ελπίζω να ήταν μια ευχάριστη μέρα και για εσάς. Πάρα πολύ ήλιο, πολύ ωραία διάθεση, ελπίζω να έχετε. Γιατί σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει εξαιρετική εκπομπή. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας η Αλεξάνδρα Λιτσαρδοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το διαβήτη. Σωστή διατροφή στο διαβήτη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας ουσιαστικά. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας, ειδικά για να μην μας συμβεί και κάτι τέτοιο. Αλλά όσοι από εσάς έχετε τέτοιου είδους πρόβλημα, μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πώς μπορείτε ουσιαστικά να τραφείτε σωστά και να μην έχετε περισσότερα προβλήματα. Λοιπόν, και πάμε όμως να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με το govastileto.gr. Πρώτο θέμα για σήμερα, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, άμα μπείτε, είναι συγκινητικές στιγμές on air για την Αργυρό Μπαμπαρίγου, η έκπληξη των συνεργατών της και η ηλικία για την ηλικία της που μιλάει, στη Φέη και στο Γιώργο, στο Λιάγκα και στο Σκορδά, το αγαπημένο νέο δίδυμο του Αντένα. Σήμερα είχαν πολύ κέφι, από ό,τι είδα και εγώ. Είχαν καλεσμένοι. Είχαν και μαγειρική με την αγαπημένη του Αργυρό Μπαμπαρίγου. Είχε τα γενέθλιά της, δείτε όσα συνέβησαν στο στούντιο σήμερα. Εκτός δέστε τους, ο Νίκος Μουτσινάς. Γιατί αντικαταστάθηκε σφευμένα ουσιαστικά από τον Παύλο Σταματόπουλο, τι είπε η Κατερίνα Καινούριου, δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί στο πλατό του Αλφα, δέστε τους. Για ποιο λόγο έφυγε, θα σας αποκαλύψω ότι σήμερα πάντως κάνει πρεμιέρα η καινούργια του εκπομπή Νίκο Κλοκ. Οπότε κάτι τέτοιο παίζει να είναι, αλλά δείτε το κι εσείς όλες τις λεπτομέρειες στο govastileto.gr. Ο αδικοχαμένος Τόμος Πρωτόπαπας έρχεται, επιστρέφει στις οθόνες μας ουσιαστικά μέσα από τους βασιλιάδες. Έρχονται οι βασιλιάδες, όπως θα είδατε και το πάρα πολύ ωραίο τρέιλερ που ετοίμασε το Μέγκα για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Επιστρέφει. Δυστυχώς ο Τόμος Πρωτόπαπας έχασε άδικα στη ζωή του πριν περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, από τροχαίο ατύχημα. Αλλά σε λίγες μέρες θα είναι και πάλι στις οθόνες μας για να απολαύσουμε ένα πολύ αγαπημένο σύριαλ στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Επόμενο θέμα, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, μόλις παντρεύτηκαν. Ο μυστικός θρησκευτικός γάμος που έκανε το ζευγάρι, ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής τηλεόρασης. Γνωριστήκαν στα γυρίσματα του Βέρα στο Δεξί και ερωτευτήκαν, από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, και στις δηλώσεις τους, Κεραυνοβόλα τότε. Έχουν και παιδάκι, από ό,τι θυμάμαι. Οπότε τους ευχόμαστε τα καλύτερα, βίων θόσπορτων. Η αγαπημένη μας Πάολα, που νομίζω ότι είναι από τις τραγουδίστρες οι οποίες πήραν φοβερά τα πάνω τους μετά την παρουσία της στα Mad Awards, έκανε πρεμιέρα χθες με τον Παντελή Παντελίδη. Απαντά σε όλα όσα τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για τις πλαστικές, τα ναρκωτικά, την ηλικία της, αλλά και το μεγάλο της έρωτα. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Η Τόνια Σωτηροπούλου, όταν δήλωνε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θα είναι καλός σύζυγος, η Ελισάβετ Σπανού, καθισμένη ουσιαστικά στο πλατό της αγαπημένης Ελένης Μενεγάκη, όσο να είναι, ένιωσε αμήχανα. Δείτε το βίντεο κι εσείς, την ώρα που δηλώνει η Τόνια Σωτηροπούλου, πώς είναι η έκφραση και αυτά που ακολουθούν από την Ελισάβετ Σπανού. Πέμπτο θεματάκι, πόλεμο στο πρωινό του Αντένα ανάμεσα στη Φέη Σκορδά και την αγενή Σάσα Σταμάτη, στο ρόλο του διαιτητή ο Γιώργος Λιάγκας. Που είπε, Σάσα, είσαι απαράδεκτη, κόφτο. Εντάξει, μας έχει συνηθίσει και από όταν ήταν στο Μέγκα, από την πρώτη χρονιά κιόλας, η Σάσα Σταμάτη να έχει έναν αιχμηρό λόγο. Οπότε φαντάζομαι ότι έτσι, όσο να είναι, θα είπε και αυτή κάτι στον αέρα. Δείτε όμως το βίντεο στο αναρτημένο στο site. Η κόρη του David Beckham έκανε το ντεμπούτο της στο ποδόσφαιρο επίσης. Δείτε τη μικρή Harper να σκοράρει. Εντάξει, με τέτοιο μπαμπά, αν είναι δυνατόν, η μικρή να μην έχει πάρει έστω και 5% από το ταλέντο του. Έτσι είναι. Ο μπαμπάς επιτυχημένος, ποδοσφαιριστής, η μαμά τραγουδίστρια, επιτυχημένη σχεδιάστρια μόδας. Κάτι θα πάρει και αυτό το παιδί, δεν γίνεται. Και για το επόμενο σας έχω χαρεί πάρα πολύ για αυτή την τέτοια. Δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια. Ποιοι επώνυμοι πήγαν χθες στην πρεμιέρα που έκανε ο Φώτης Ρουγουλόπουλος με την παράσταση Google με τα μεσάνυχτα. Μια διαδραστική κωμωδία που θα πρωταγωνιστήσει φέτος ο Φώτης Ρουγουλόπουλος μαζί με την άλλη Ελισάβετ Κωνσταντινίδη και πάρα πολλούς άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, αλλά στο συγκεκριμένο δημοσίευμα μπορείτε να δείτε τις ωραίες παρουσίες από ό,τι βλέπω και εγώ στις φωτογραφίες, ποιοι έδωσαν το παρόν, τι φόρεσαν και τι δήλωσαν φυσικά για τον αγαπημένο τους παρουσιαστή Παύλα Ηθοποιό. Επόμενο θέμα, η Ζέτα δεν πάει πουθενά χωρίς τον Μιχάλη, που βρέθηκε το ερωτευμένο ζευγάρι και η δήλωση για τη δούξα νομικού. Πολύ αγαπημένη, πολύ ταιριαστή, πολύ διάσημη και οι δύο. Είναι ζευγάρι εδώ και πόσο καιρό, το ξέρετε όλοι, οπότε από ό,τι φαίνεται και στο δημοσίευμα δεν πάνε πουθενά ο ένας χωρίς τον άλλον. Αλλά όσο να είναι και τις δηλώσεις τους για την νέα παρουσιάστρια του Dancing with the Stars, τις έκαναν. Λοιπόν, και θα κλείσω με την αγαπημένη Ελισάβετ Κωνσταντινίδη,
η οποία καρφώνει, είναι άδικη η επιλογή του Αντένα όσον αφορά τη Δούκισσα να μοιάζει σε όλα με τη Ζέτα. Συμφωνώ κι εγώ 100%, γιατί έχουν βάλει αυτή τη στιγμή μια κοπέλα η οποία είναι σχεδόν ίδια με την Ζέτα Μακρυπούλια. Εξίσου πανέμορφη, εξίσου διάσημη, εξίσου δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά είναι στον ίδιο ρόλο και αναγκαστικά όσο να γίνεται σύγκριση. Κοιτάξτε, είναι κρίμα για την συγκεκριμένη κοπέλα από τη στιγμή που θα μπορούσε να κάνει πολύ άλλα διαφορετικά πράγματα και να μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της σύγκρισης. Πάμε όμως να δούμε 8 τρόπους που τα πουλιά λένε σ' αγαπώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που διάβασα στο περίεργα.gr. Γενικά μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις στο συγκεκριμένο site. Συγκεκριμένα λέει ότι είναι πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος που χρησιμοποιούν διάφορα είδη πτηνών στη φύση προκειμένου να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Τα σινικά προς το θηλυκό, γιατί έτσι γίνεται στη φύση. Τα σινικά κυνηγάνε τα θηλυκά. Μην κοιτάτε τι γίνεται στους ανθρώπους, γιατί πλέον έτσι τα πράγματα που έχουν γίνει είναι δύσκολα. Αλλά εντάξει, τι τα κάνουμε. Στη φύση ακόμα λειτουργούν παραδοσιακά. Τι κάνουν ουσιαστικά τα σινικά πουλιά για να τραβήξουν την προσοχή στα θηλυκά? Από το χώρο του Michael Jackson, όπως θα δείτε, αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικά είδος φασιανού, το οποίο αναπτύσσει μια φωσφοριζέ γενιάδα για να ενθουσιάσει όσο να είναι το θηλυκό. Παρεμπιπτόντως μεγαλώνει με μεγάλη ταχύτητα, λέει, και καταδεικνύει την ερωτική διάθεση του αρσενικού. Ξαφνικά δηλαδή εκεί που κάθεται γίνεται όλη αυτή η γενιάδα. Εξαιρετικά εντυπωσιακό θα έλεγα. Υπάρχουν όμως, το επόμενο ουσιαστικά είναι τα finger dips, δεν ξέρω τώρα αν το λέω σωστά την ονομασία του συγκεκριμένου είδους, φουσκώνουν ένα κατακόκκινο σάκο που έχουν στο λαιμό τους, ο οποίος μοιάζει με τεράστια καρδιά. Η μεγάλη απογοήτευση έρχεται όταν το θηλυκό ανακαλύπτει με τα λύπης ότι μέσα δεν υπάρχει σοκολάτα, όπως λέει και το δημοσίευμα. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει σοκολάτα, αλλά όσο να είναι τα αρσενικά έχουν αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο να δείχνουν το θαυμασμό τους στα θηλυκά. Υπάρχει όμως το επόμενο πουλί, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα τεράστιο χαμόγελο που δημιουργεί με την ουρά του. Ο ερωτικός χορός του αρσενικού δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στον κόσμο των πτηνών. Όπως και στο παραδείσιο συγκεκριμένο πουλί που θα δείτε στη συνέχεια, όχι μόνο επιδεικνύει ένα τρελό χορό, αλλά μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο χαμόγελο που φωσφορίζει κιόλας για να κερδίσει την καρδιά του θηλυκού. Επίσης, τα εξωτικά πουλιά, Bowbirds, χτίζουν μια φωλιά για το θηλυκό και βάζουν μέσα ό,τι θεωρούν θα το εντυπωσιάσει. Πολύχρωμους σπόρους, άνθη, καρπούς κτλ. Πάντα ένα ωραίο σπίτι είναι το καλύτερο δώρο στη μέλουσα νύφη, όπως λέει και το δημοσίευμα. Εντάξει, έτσι είναι και γιατί στη δικιά μας ζωή, τα κορίτσια, άμα πας έτσι σε ένα ωραίο σπίτι, λες, α, αυτός το προσέχει το σπίτι, είναι καθαρό, είναι φροντισμένο. Όσο να είναι και εκείνος προσπαθεί να την εντυπωσιάσει με λιχουδιές ουσιαστικά. Υπάρχουν όμως και πουλιά που χορεύουν Michael Jackson, όπως το αρσενικό μανακίν. Έχει κάνει μαθήματα χορού από το να είναι στο Michael Jackson, όπως λέει και το δημοσίευμα, προκειμένου να δείξει στο θηλυκό ότι εκτός από καλό σύζυγο είναι και άριστος χορευτής. Λοιπόν, επίσης τα φλαμίνγκο. Τα αγαπημένα ροζ πουλάκια, τα φλαμίνγκο, αγαπούν πάρα πολύ το χορό και λίγο πριν ζευγαρώσουν, χωρίζονται σε ομάδες των 30 και επιδίδονται σε ένα απόλυτα συγχρονισμένο χορό. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό γίνεται ενστικτοδός, αλλά υποψιάζομαι ότι τα φλαμίνγκο έκαναν πρακτική όταν οι επιστήμονες δεν έβλεπαν. Εντάξει, όλα μαζί ξαφνικά τον ίδιο χορό, έχουν όλη την ίδια διάθεση. Τι, έλεος. Λοιπόν, το επόμενο είναι πάρα πολύ ωραίο που το βλέπω και εγώ στις φωτογραφίες. Υπάρχουν αυτά το συγκεκριμένο είδος, το οποίο κάνει ένα τρελό χορό με τις μπλε πατούσες του. Έχουν electric πατούσες. Τα κουνούν πάνω κάτω, λέει, για να φανούν καλύτερα το χρώμα και το πόσο ευλίγιστα, να το πω. Να το πω την τεχνική τους, ουσιαστικά. Το επόμενο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Μιμούνται, λέει, άλλους ήχους που ξέρουν. Τα Lyrebirds μιμούνται όλους τους ήχους που έχουν ακούσει, δημιουργώντας μια σύγχυση στο θηλυκό, έτσι ώστε να πέσει ευκολότερα. Είναι πως πας σε ένα μπαρ και σου βάζουν έτσι ένα ποτάκι, δεύτερο ποτάκι, τρίτο ποτάκι, κάποια στιγμή για να λυγίσεις. Κάπως έτσι νομίζω το έχει δει το συγκεκριμένο πουλάκι, από το οποίο κάνει άλλους ήχους, άλλων ουσιαστικά πτηνών, για να μπερδέψει το θηλυκό. Από τη τυβίσμα άλλων πτηνών μέχρι και τον ήχο μιας κουδουνίστρας ή ενός αλυσοπρίουν ή ακόμα πιο παράξενους ήχους κάνει για να κεντρήσει το ενδιαφέρον του θηλυκού.
Και θα περάσουμε αμέσως μετά σε επόμενο θέμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Καταρχήν, όλοι μας οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε, ουσιαστικά να δούμε όλο τον κόσμο, να πάμε σε μεγάλες πόλεις, σε άλλες χώρες, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και σίγουρα όλοι μέσα στα όνειρά μας λέμε, α, κάποια στιγμή όταν θα έχω λεφτά να πάω εκεί. Λοιπόν, ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να κάνετε και πιο οικονομικά διακοπές είναι να βρείτε πάρα πολύ ωραίες πόλεις που δεν είναι τόσο φημισμένες, αλλά δεν ζήγουν τίποτα από εκείνες που είναι ξακουστές και τις ξέρουμε όλοι. Μία πανέμορφη πόλη, ουσιαστικά ίσως και η πιο όμορφη της Ευρώπης, βρίσκεται στη Γαλλία. Το Κόλμαρ είναι μια μικρή πόλη στη βορειοανατολική Γαλλία, με πληθυσμό 65.000 κατοίκων. Είναι γνωστή για τα μουσεία της, αλλά και για τα πολλά αρχιτεκτονικά της μνημεία. Θα δούμε και λίγο τις φωτογραφίες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία πόλη. Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Κόλμαρ είναι η πιο όμορφη πόλη της Ευρώπης. Και βλέποντας σίγουρα τις φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Είναι σαν τη μικρή Βενετία, κανονικά με κανάλια. Μπορείτε να βρείτε πολύ πιο χαμηλές τιμές από το να πάτε, για παράδειγμα, στο Παρίσι, που εξίσου θα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αν έχετε πάει ή αν σκέφτεστε να πάτε και για οικονομικούς λόγους δεν το έχετε κάνει ακόμα, μια πάρα πολύ καλή λύση είναι να πάτε σε ένα προάστιο ουσιαστικά, σαν να είστε στην Ελλάδα και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει στην Κρήτη, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Να δούμε και κάτι άλλο πέρα από τα συνηθισμένα. Όπως βλέπετε, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Όλη η πόλη είναι σε φοβερά αρμονικό ρυθμό με τα χρώματα και τα κανάλια της. Και σίγουρα θα. Επίσης, από ό,τι διάβασα το δημοσίευμα, έχει και εξαιρετικό φαγητό η συγκεκριμένη περιοχή. Πόσο να είναι, από ό,τι ξέρουμε, στη Γαλλία. Το φαγητό είναι έτσι και έτσι. Πάρα πολύ λίγο. Πολύ έτσι, διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Οπότε θα φάτε και πάρα πολύ καλά. Και επίσης θα σας δείξω και μια πάρα πολύ ωραία πόλη στην Ιταλία που υπάρχει, το Μπορκέτο, μια εκπληκτική ομορφιά πόλη. Βρίσκεται κοντά στην Τοσκάνη της Ιταλίας και το όνομά του σημαίνει οχυρωμένος οικισμός. Η θέση του επάνω στον ποταμό Μίντσιο είναι στην λεγόμενη Κοιλάδα των Θεών. Το καθιστά ως ένα από τα ωραιότερα ιταλικά χωριά. Το πιο όμορφο πράγμα που προσφέρει στους επισκέπτες είναι σίγουρα το εκπληκτικό τοπίο που αποκαλύπτει όλη την ομορφιά της Ιταλικής υπαίθρου. Βουτυγμένο στο πράσινο και με τον ποταμό να ρέει μέσα στο χωριό Μπορκέτο, δεν μπορεί παρά να κλέψει τις εντυπώσεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο χωριό. Θα το δείτε και σε όλες τις φωτογραφίες. Έχει έτσι τον ποταμό που ρέει ουσιαστικά μέσα στην συγκεκριμένη πόλη. Έχει πολύ όμορφα πολύχρωμα σπίτια, παραδοσιακά χτισμένα αλλά και γραφικά σοκάκια. Συμπληρώνουν ιδανικά το σκηνικό που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Στα μάστα της περιοχής, τα καλά κρασιά αλλά και το τορτελίνι που φημίζεται σε ολόκληρη φυσικά την Ιταλία. Με μεγάλη ιστορία πίσω του, καθώς έχει λάβει μέρος σε σημαντικές μάχες κατά το παρελθόν. Η οχύρωσή του αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους προστασίας του και από τους εκάστοτε εχθρούς. Πλήθος επισκεπτών έρχεται εδώ από όλες τις χώρες και όλες τις εποχές φυσικά του έτους, ενώ θεωρείται ένα από τα πιο πλέον φωτογραφημένα χωριά της Τοσκάνης. Έτσι, δεν πας μόνο στη Ρώμη, στη Βενετία, στη Φλωρεντία. Ανακαλύψτε έτσι υπέροχα χωριά και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης που πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα πολύ φημισμένα σημεία και σίγουρα θα σας προσφέρουν και έτσι έναν διαφορετικό τρόπο να περάσετε υπέροχα διακοπές. Όπως βλέπετε, είναι μαγικό το τοπίο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ και σίγουρα θα είναι και πιο οικονομικό από το να πάτε σε μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η αγαπημένη διαιτολόγος Αλεξάνδρα Λιτσαρδοπούλου θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα πάντα όσον αφορά τη διατροφή στο διαβήτη.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr.
findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Καλώς ήρθατε και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook πατώντας Ζήσε τη Ζωή. Θα πρέπει να βάλετε τόνους, γιατί δυστυχώς έκανα το λάθος όταν φτιάξαμε τη σελίδα. Το έβαλα με τόνους και τώρα είναι λίγο δύσκολο να αλλάχθει, γιατί έχουμε περάσει τα 500 like. Οπότε κάτι μας και εσείς like, γιατί περιμένουμε έτσι τα καλύτερα. Φυσικά μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο της εκπομπής μας στη σελίδα στο Facebook και να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε έτσι να μάθετε. Έχει καθίσει ήδη δίπλα μου η αγαπημένη διαιτολόγος Αλεξάνδρα Λιτσαρδοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα μιλήσουμε όσον αφορά το διαβήτη και το τι μπορούμε και το τι είναι γενικώς και το πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. Αλλά και φυσικά το σημαντικότερο ρόλο το παίζει η διατροφή στο διαβήτη, από ό,τι έχω καταλάβει, και η άσκηση. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικότατα. Βέβαια. Θέλω να μου πεις, καταρχήν, τι είναι ο διαβήτης και σε τι τύπους το συναντάμε. Λοιπόν, ο διαβήτης είναι μία διαταραχή στη γλυκόζη του αίματος. Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη γλυκόζη στο αίμα. Το σώμα δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο διαβήτης χωρίζεται σε δύο τύπους. Είναι ο διαβήτης τύπου 1, όπου το πάνκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη, mm-hmm. άρα η γλυκόζη αίματος παραμένει στο αίμα και δεν μπορεί να διαχειριστεί από τα κύτταρα σωστά. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο διαβήτης τύπου 2, όπου το σώμα παράγει ναι μεν ινσουλίνη, αλλά τα κύτταρα αντιστέκονται έτσι ώστε να τη δεχτούν. Δεν μπορούν να τη δεχτούν σωστά ή παράγει μικρότερη ποσότητα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ο διαβήτης που λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν τα βλέπετε εσείς. Ο διαβήτης και ίσεως επίσης, που είναι κάτι ξαφνικό ουσιαστικά στη ζωή μιας γυναίκας. Ναι. Ο διαβήτης και ίσεως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, αφότου η μητέρα γεννήσει, φεύγει από τη ζωή της μητέρας. Κατά και είναι μια χαρά μετά με το μωράκι της. Λοιπόν, οπότε ας τα πάμε όμως από την αρχή. Είπαμε για διαβήτη τύπου 1. Ουσιαστικά το πάγκρεα σταματά να παράγει ινσουλίνη. Μάλιστα. Όλη αυτή η ινσουλίνη όμως συσσωρεύεται μέσα στον οργανισμό, δεν είναι? Συσσωρεύεται μέσα στον οργανισμό και δημιουργεί μεταβολικές άσχημες καταστάσεις, αλλά και πολλές επιπλοκές. Είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού ουσιαστικά ο διαβήτης. Βεβαίως, ναι. Έχει να κάνει με την διαταραχή του μεταβολισμού των λιπών, των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. Από όλα όσα τρεφόμαστε. Βέβαια. Γιατί αυτό η διατροφή παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, γιατί αυτά τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε μεταφέρονται ως ενέργεια στο σώμα μας με τη μορφή γλυκόζης. Μάλιστα. Όταν η γλυκόζη δεν μπορεί να μπει μέσα στα κύτταρα,
ή υπάρχει αντίσταση από τα κύτταρα, mm-hmm. τότε συσσωρεύεται και δημιουργούνται επιπλοκές. Οι γνωστές η αμφιστηλιοπάθεια, αισθητική δυσλειτουργία για τους άνδρες, πρόβλημα με τα άκρα τους, δηλαδή με τα πόδια τους, κόπωση. Το διαβητικό πόδι, βέβαια, που λέμε, που είναι, μετά έχουμε ακροτηριασμούς, ναι, ακροτηριασμούς και όλα αυτά. Και τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολύ άσχημες επιπλοκές. Mm-hmm. Καρδιαγγειακά νοσήματα, πάρα πολύ έχουν να κάνουν με τον διαβήτη και παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι αυτή, η παχυσαρκία και άλλα. Είναι το εμφανές πρόβλημα. Ναι, το εμφανές πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργεί. Και κυρίως αυτό έχει να κάνει με τον διαβήτη τύπου 2, η παχυσαρκία. Γιατί ο τύπου 1 εμφανίζεται είτε σε μικρές ηλικίες, mm-hmm. Το βλέπουμε ακόμα και σε παιδάκια, ακόμα και σε βρέφη. Είναι ο νεανικός διαβήτης. Είναι ο νεανικός που λέμε, ναι, και δεν mm-hmm. έχει να κάνει τόσο πολύ. Έχει να κάνει 5-6% με κληρονομικότητα, αλλά ο διαβήτης τύπου 2 έχει να κάνει με το lifestyle. Έχει να κάνει με την έλλειψη άσκηση, έχει να κάνει με την κακή διατροφή. Ναι, κυρίως με την παχυσαρκία, με άλλα πράγματα. Μάλιστα. Άρα, ο διαβήτης τύπου 1 έχει να κάνει με το ότι το πάνκρεας δεν παράγει άλλη ινσουλίνη, αλλά είναι ανοσολογική κατάσταση, δηλαδή το ίδιο το σώμα. Το ίδιο το σώμα. Δεν μπορεί να μεταβολήσει ουσιαστικά την τροφή. Μάλλον μεταβολίζεται η τροφή στο ΥΠΑΡ, αλλά το ΥΠΑΡ δεν μπορεί να το μεταβολήσει μετά. Δεν το δέχεται ο οργανισμός. Ναι. Το ίδιο το σώμα καταστρέφει τα β' κύτταρα του παγκρέατος και δεν παράγουν ινσουλίνη. Ο τύπου 1 τα καταστρέφει. Είναι ανοσολογική κατάσταση. Ενώ ο τύπου 2 έχει να κάνει με το lifestyle. Έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Δεν έχει να κάνει με κληρονομικότητα αυτό καθεαυτό. Ενώ τύπου 1 είναι περισσότερο κληρονομική λόγη. 5-6% έχει να κάνει με κληρονομικότητα. Μάλιστα. Γιατί τώρα έχω διαβάσει και σε διάφορα έτσι, άρθρα και ακόμα και παιδάκια μικρά που έχουν διαβήτη. Mm-hmm. Και βέβαια στην εφηβεία τώρα πλέον είναι αυξανόμενη αρκετά. Αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών των οποίων πάσχουν από διαβήτη. Όπως είπαμε, η διατροφή όμως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σαφώς. Τι θα μπορούσε, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς τρέφεται ένας διαβητικός τύπου 1? Ένας διαβητικός ασθενής τρέφεται ακριβώς όπως τρέφουμε εγώ και εσύ, που δεν είμαστε διαβητικοί ασθενείς. Ναι. Απλά τρώνε τα πάντα σε μικρότερες ποσότητες. Mm-hmm. Υγιεινά τρόφιμα σε μικρότερες ποσότητες. Τρώνε όμως τα πάντα. Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι δεν τρώμε μακαρόνια, δεν τρώμε ρύζι, δεν τρώμε γενικότερα νέα αμυλούχα τρόφιμα. Πλέον τρώμε αμυλούχα τρόφιμα. Ανάλογα με τον άνθρωπο, με τα κιλά του και ούτω καθεξής, βρίσκουμε τις ποσότητες, αλλά τρώνε λίγο απ' όλα. Και μακαρόνια θα φάνε και παστίτσιο και θα φάνε. Και από ό,τι έχω δει, τουλάχιστον είναι και ο συνδυασμός των τροφών. Σαφώς, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε διαβήτη. Ναι, να κάνουν διαβήτη. Μικρά και συχνά γεύματα. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν συχνά υπογλυκαιμίες. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν για πολλή ώρα μείνουν χωρίς φαγητό, επειδή υπάρχει ήδη δυσλειτουργία στη γλυκόζη αίματος, δεν θα πρέπει να μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φαγητό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πέρα από όλα αυτά, είχα ακούσει σε μια έρευνα ουσιαστικά και μετά το κάναμε και συζήτηση και άκουσα διάφορα πράγματα και δεν ξέρω αν ισχύει. Ουσιαστικά υποτίθεται ούτως ή άλλως για όλους μας ότι πρέπει να ανά 2-3 ώρες να τρώμε κάτι, άσχετα αν έχουμε διαβήτη δηλαδή ή όχι. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που τρεφόμαστε και όταν είμαστε μωρά. Ένα μωρό ανά 2,5 ώρες ουσιαστικά ή θα θυλάσει ή κάτι θα φάει. Ένα γιαουρτάκι, μετά θα φάει το φαγητό του, μετά θα φάει ένα σνακ. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο σωστός τρόπος. Απλά μετά τα 14-15. Δεν ακούμε. Ναι, δεν ακούμε και δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη διατροφή μας. Όσο ασχολείται η μαμά μας όταν είμαστε μωράκια. Και η μαμά σε συνδυασμό με τη γιαγιά συνήθως στα ελληνικά νοικοκυριά. Λίγο αργότερα. Οπότε μετά τα 16, από ό,τι έχω καταλάβει, οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Που σταματάν να τρώνε τόσο συχνά όσο έτρωναν παλιότερα. Και επειδή έχει συνηθίσει το σώμα. Ίσως και γι' αυτό χρειάζεται να τρώμε ανά 2-3 ώρες, 5-6 γεύματα. Δήμητρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιώ μόλις τους ασθενείς μου, mm-hmm. αυτό με το μωρό. Το μωρό κάθε 2,5 ώρες κλαίει γιατί πέφτει η γλυκόζη αίματος και πρέπει να τραφεί. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί της ζωής μας, εννοείται, έχεις απόλυτο δίκιο. Με αποτέλεσμα να μην ακούμε
την πείνα μας. Ναι. Δεν ακούμε ότι πεινάμε. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε διατροφή και μπαίνουν στο μοτίβο της διατροφής, ανά 2-3 ώρες τρώμε, έστω κάτι μικρό, λιτό και απέριτο, αλλά θα φάμε κάτι, ένα κουλουράκι, μπορεί το οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι μετά από καιρό μου λένε με το που πάει η ώρα, με το που έχουν περάσει 2,5 ώρες, κατευθείαν πεινάω. Αισθάνομαι ότι γουργουρίζω στο στομάχι μου. Ενώ παλιότερα αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έκαναν ένα γεύμα όλη την ημέρα και να το έκαναν το βράδυ. Και δεν πεινάγανε. Όχι, δεν άκουγα τίποτα. Δεν αισθανόμουν απολύτως καμία διάθεση. Επειδή έχει διαγραφεί αυτή η λειτουργία από το μυαλό περισσότερο. Ακόμα και να γουργουρίζει η κοιλιά, αν εσύ έχει αποφασίσει, προαποφασίσει ότι θα φας στις 6-7 η ώρα το απόγευμα, φυσικά και δεν τα ακούς, γιατί και που γουργουρίζει, εσύ έχει πάρει την απόφασή σου. Και έχει άλλα πράγματα να κάνει. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει προσχεδιάσει ότι κατά τις 3 θα φάω, άρα θα έχω πάρει μαζί μου το ταπεράκι ή θα πάω να φάω στα 5 ώρα. Θα σου πω και την προσωπική μου εμπειρία, γιατί εγώ έχω αντίσταση στην ινσουλίνη και κάποια στιγμή όταν είχα κάνει εξτάσεις μου είχαν πει οπωσδήποτε θα πρέπει ανά 2,5 ώρες να τρώω κάτι. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το είχα κάνει. Και πράγματι, στις 2,5 ώρες αισθανόσουν ότι δεν μπορούσες να μη φας. Δηλαδή, σέκαιγε το στομάχι, στο στομάχι, έπρεπε οπωσδήποτε να φας κάτι. Και έστω και κάτι μικρό, δηλαδή 10 αμύγδαλα για παράδειγμα, με ένα φρούτο ή ξέρω εγώ συνδυασμένο με λίγο τυράκι, ένα τοστάκι, οτιδήποτε τέλος πάντων έτρωγες. Και το πολύ μικρό, πράγματι αισθανόσουν ότι σε χόρτενε εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Είχε το αίσθημα του κορεσμού πολύ πιο γρήγορα από ότι. Αν θα το φας το πρώτο γεύμα στις 10 η ώρα το βράδυ, που θα θες να φας έναν τόνο φαγητό. Ναι, μόνο από την επιθυμία που έχεις, γιατί περιμένεις όλη η μέρα να φας. Και είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, επίσης, η έλλειψη φαγητού όλη την ημέρα, έχω διαβάσει, ότι προκαλεί και διαβήτη. Βέβαια. Αυτό γιατί έχεις γενικά, όταν είναι μειωμένα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, πέφτουμε αυτό που λέμε σε υπογλυκαιμία. Αν σκεφτείς ότι όλη μέρα είμαστε νηστικοί, το βράδυ είναι ενστικτοδός, το σώμα χρειάζεται ενέργεια. Όταν ενστικτοδός χρειάζεται ενέργεια και έχεις μπροστά σου μία σαλάτα με μαρούλι και έχεις και μία σοκολατίνα, τελείως υποσυνείδητα θα πας στη σοκολατίνα γιατί η σοκολατίνα θα σου δώσει 600 θερμίδες. Ενώ το μαρουλάκι 100. Τι να τις κάνεις 100. Όχι μόνο τη γεύση, θέλεις ενέργεια. Το σώμα δεν καταλαβαίνει ότι εσύ θα πάρεις λίπος από τη σοκολατίνα. Καταλαβαίνει ότι θα πάρεις ενέργεια. Αυτό που του χρειάζεται είναι η ενέργεια. Και γι' αυτό το λόγο, τρώγοντας τη σοκολατίνα, αισθάνεσαι και πάρα πολύ καλά. Και μετά κοιμάσαι ή κάνεις Όχι, δεν κοιμάσαι. Γιατί μετά από 30 λεπτά μπαίνεις σε κατάσταση υπεργλυκαιμίας και πάλι θέλεις να φας γλυκό και πάλι θέλεις να φας κάτι με πολλές θερμίδες. Είναι πολύ έξυπνο το σώμα. Είναι φαύλος κύκλος ουσιαστικά. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Οπότε εκεί που έχεις φάει τις 2-3 κουταλιές σοκολατίνας και νομίζεις ότι είναι όλα μια χαρά, μετά από μισή ώρα θες να φας άλλες 2-3 κουταλιές σοκολατίνα και πέφτεις προς αυτό το φαύλο κύκλο. Προς το τέλος κουταλιές έχεις φάει όλη τη σοκολατίνα από το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο και φυσικά μετά από λίγη ώρα. Γιατί θα έχει στάσει και αργά στο σπίτι, θα πέσει για ύπνο και θα μείνει όλο αυτό στην κυλίτσα. Ειδικά στην κυλίτσα, δηλαδή. Δεν είναι το καλύτερο. Λοιπόν, στο διαβήτη τύπου 1, μάλλον τύπου 2, που είναι και το ουσιαστικά που έχει να κάνει αποκλειστικά με το lifestyle. Μάλιστα. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει και εδώ πέρα για τον αγαπημένο Tom Hanks, ο οποίος αναγκάστηκε να χάσει 30 τόσα κιλά, θυμάμαι, για τον ναυαγό. Μετά. Ξανά έφτασε στο ιδανικό του βάρος, αναγκάστηκε να χάσει 15 κιλά για μια άλλη ταινία και για την τελευταία του ταινία έπρεπε να πάρει 20 κιλά. Και ανακοίνωσε ο ίδιος ότι όλο αυτό το πράγμα ουσιαστικά του προκάλεσε διαβήτη, γιατί δεν είχε κανένα άλλο σύμπτωμα, υποτίθεται. Και οι γιατροί ουσιαστικά του είπαν ότι από την αυξομοίωση του βάρους και από τις μεγάλες ουσιαστικά αυξομοιώσεις αυτές, γιατί δεν είναι το 4-5 κιλάκια, μιλάμε για 20, 12 και αυτά σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Του προκάλεσε διαβήτη. Οπότε είναι και αυτό που είπε στο lifestyle. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ίσως. Οπότε πέρα από τις 2,5 ώρες που μας είπες ήδη ότι είναι ιδανικό και να κάνουν, επαναλαμβάνουμε τα γεύματά μας, τι άλλο θα πρέπει να προσέξει κάποιος. Θα πρέπει να προσέξει να είναι καλό το λιπιδεμικό του προφίλ. Η HDL, η καλή, η κακή χοληστερόλη που λέμε, αυτά πρέπει να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα ή τουλάχιστον ως το δυνατόν χαμηλότερα. Θα πρέπει να προσέξει τα επίπεδα γλυκόζης να είναι μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Δηλαδή, από 110 μέχρι 126 γλυκόζη νηστείας, όταν κάνουμε εξετάσεις, το σάκχαρο ακριβώς δίπλα λέει 110 με 126, σημαίνει ότι είσαι προδιαβητικός. Πρέπει να προσπαθούμε να είναι κάτω από 110 ως με υγιεινές τροφές.
και με άσκηση. Η άσκηση, η παραπάνω γλυκόζη αίματος, μπορούμε να το σώσουμε με το να κάνουμε άσκηση. Mm-hmm. Γιατί η άσκηση σημαίνει ότι καταναλώνουμε ενέργεια. Καταναλώνουμε γλυκόζη. Σαφώς. Καταναλώνουμε την επιπλέον γλυκόζη, οπότε και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Όταν υπάρχουν επιπλοκές, δηλαδή έχουμε ήδη σακχαρώδη διαβήτη, γιατί είναι μια νόσος η οποία δουλεύει συνέχεια, mm-hmm. είναι καλό να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τις επιπλοκές. Δηλαδή, αν αυξήσουμε την άσκηση, αν βελτιώσουμε τα γεύματά μας, αν τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό, αν κάνουμε μικρά και συχνά γεύματα, σίγουρα, ακόμα και σε προδιαβητικό στάδιο να είσαι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπει στο διαβητικό, να μην μπει στο διαβητικό, ναι. να μην γίνεις διαβητικός ασθενής. Αυτά είναι κάποια πράγματα που να κάνουμε. Αν είσαι ήδη διαβητικός ασθενής, είναι καλό να προσέξουμε έτσι ώστε να παίρνουμε 5 γεύματα ημερησίως. Το πρωινό μας είναι πάρα πολύ βασικό γεύμα. Είναι καλό να πίνουμε ένα γάλα, ένα γιαούρτι και να το συνοδεύουμε με κάτι με υδατά άνθρακα. Mm-hmm. Καλύτερα ολικής άλυσης για να αισθανόμαστε τον κορεσμό, τον χορτασμό τέλος πάντων και να μην θέλουμε πάλι να φάμε. Mm-hmm. Είναι καλό να υπάρχει δεκατιανό που μπορούν να είναι φρούτα. Όλα τα φρούτα, δεν υπάρχουν φρούτα καλά και κακά. Ναι, και μπανάνα μπορεί μπανάνα, να φάει ο διαβητικός ασθενής και ακτινίδια και πορτοκάλι, όλα τα φρούτα μπορεί να φάει, αλλά σε μικρή ποσότητα. Ένα με δύο φρούτα είναι ιδανικά, εξαρτάται βέβαια και αν είναι παχύσαρκος, αν είναι υπέρβαρος, εξαρτάται, είναι και αυτό που παίζει λίγο ρόλο. Μετά μεσημεριανό. Το μεσημεριανό μας φαγητό πάντα να αποτελείται από κάτι που να έχει πρωτεΐνη, είτε είναι ένα αυγό, είτε είναι κρέας, είτε είναι τυρί, ή τέλος πάντων κάτι με πρωτεΐνη. Να υπάρχει πάντα υδατάνθρακας, μπορεί να είναι ψωμί ολικής άλεσης ή μακαρόνι ολικής άλεσης, δεν είναι απόλυτο, και λευκά να είναι απλά μικρότερη ποσότητα. Απλά και πάντα σαλάτα. Mm-hmm. Η σαλάτα είναι απαραίτητο συνοδευτικό των γευμάτων είτε μεσημεριανού είτε βραδινού. Το απόγευμα πάλι μπορούν να φάνε φρούτα ή να φάνε ξηρούς καρπούς όπως είπατε προηγουμένως. Ναι. Ακόμα και αποξηραμένα φρούτα που έχουν πολύ σίδερο είναι καλό να καταναλώνουν. Είτε δαμάσκινα, είτε δαμάσκινα, βερίκοκα, το οτιδήποτε. Γιατί τέλος πάντων και αυτά προσφέρουν τον κορεσμό mm-hmm. και το βράδυ μικρή ποσότητα είτε από το μεσημεριανό του φαγητό σε συνοδευτικό πάντα η σαλάτα είτε να καταναλώνουν κάτι πιο ελαφρύ. Ένα γιαουρτάκι, αμύγδαλα, καρύδια και μέλι. Το μέλι επιτρέπεται ακόμα και στους διαβητικούς ασθενείς, μικρή ποσότητα πάλι και μπορούν πριν κοιμηθούν, αν αισθάνονται ότι πεινάνε, να φάνε ένα φρουτάκι. Πάρα πολύ ωραία. Μας είπες ουσιαστικά και ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο, ναι, ένα υπόδειγμα, ναι, διατροφής. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή η γυμναστική επίσης που είπες είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβήτη τύπου 2 έχουν και λίγο δυσκολία στον ύπνο. Λόγω του ότι έχουν μια υπερένταση, τους δημιουργεί αυτό το πράγμα υπερένταση. Ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι και δικό μου λάθος. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι οπότε μόνο αυτό. Τους βοηθάει λίγο να κουραστούν αυτό το πράγμα. Τους βοηθάει να κουραστούν. Κάτι άλλο που παρουσιάζεις στον διαβήτη τύπου 2, επειδή είπαμε ότι οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι παχύσαρκοι. Mm. Πολύ μεγάλο μέρος από αυτούς τους ασθενείς είναι παχύσαρκοι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τον ίδιο ύπνο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με φυσιολογικό βάρος. Σωστά. Είναι πιο δύσκολο, ναι, είναι πιο δύσκολο για αυτούς. Κάνουν υπνικές άπνοιες, κάνουν διάφορα. Όταν mm-hmm. μιλάμε για παχυσαρκία πρώτου είτε δευτέρου είτε ακόμα και νοσηρή παχυσαρκία. Άρα είναι πολύ λογικό να δυσκολευτούν να κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι mm-hmm. και αν δεν χάσουν βάρος και αν δεν τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, σαφώς και θα έχουν περισσότερες επιπλοκές, που η μία επιπλοκή είναι ότι δεν μπορούν να έχουν και τόσο ευχαριστώ ύπνο σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Γενικά όμως δεν έχουν μια υπερδιέγερση, πέρα από τον ύπνο. Έχουν μια υπερδιέγερση λόγω της παραπάνω γλυκόζης που υπάρχει στο αίμα mm-hmm. τους. Έχουν επίσης, κάνουν γυμναστική. Όχι μόνο αυτό, σκεφτείτε για να φτάσει κάποιος στην παχυσαρκία. Έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Όταν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γυμναστεί ποτέ στη ζωή του και ξαφνικά του λες. Έχεις διαβήτη, πρέπει να γυμναστείς και ναι. Τον πρώτο μήνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι απίθαρχοι ασθενείς, έτσι. Είναι απίθαρχοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να φτάσουν. Γι' αυτό και έχουν φτάσει, ναι. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοπιθαρχία. Συνεπώς, χωρίς αυτοπιθαρχία, ξεκινάνε άσκηση, τους λες θα κάνεις διάδρομο. Και ξεκινάνε και είναι μία ώρα πάνω στο διάδρομο. Αυτοί οι άνθρωποι ναι. για να συνέλθουν μετά από μία ώρα διάδρομο θέλουν τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ναι. Και το παίρνω ως κάτι, α, δεν μπορώ να κάνω γυμναστική, δεν είναι για μένα. Ναι, άμα δεν κάνεις αργά και σταθερά βήματα, πώς θέλεις. Εδώ δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν ξέρεις να μπουσουλάς. Πας να τρέξεις, ναι, θα πέσεις. Δεν γίνεται αυτό. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το φόβο που αισθάνεται ο άλλος. Ξαφνικά πλέον και το ίντερνετ βοηθάει mm-hmm. αλλά και αγχώνει ίσως μερικές φορές. Γιατί επειδή υπάρχει πρόσβαση σε πάρα πολλά site και ενημερωτικά στοιχεία, ίσως κάποιοι να σου λένε ότι α, τώρα πρέπει να τα δώσω όλα ξαφνικά. Και αυτό είναι και αγχωτικό, που επίσης το άγχος είναι κακό για τη διαβήτη, από ό,τι γνωρίζω. Και είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Και όσο να είναι, μπαίνει σε αυτό το κύκλο που είπαμε και πριν, που σκέφτεσαι ότι τώρα εγώ ξαφνικά πρέπει να χάσω πάρα πολλά κιλά. Πρέπει να κάνω την υπερπροσπάθεια.
πρέπει να κάτσω μία ώρα και όχι να ξεκινήσω από τα 20 λεπτά, γιατί θέλω να δω αποτέλεσμα τώρα. Γιατί και οι Έλληνες είμαστε πολύ το ότι θέλω να το κάνω τώρα. Ναι, τα δίνουν όλα στην αρχή, κουράζονται και μετά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλει αργά, σταθερά και σταδιακά βήματα και θέλει να υπάρχει ένα πρόγραμμα και μία καθοδήγηση από επιστήμονες υγείας. Σωστά. Και είναι αρκετή επίσημη. Θα πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος που να τον βοηθήσει έτσι ώστε να δει και να αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση που πρέπει να μπει. Θα πρέπει να υπάρχει νοσηλεύτρια η οποία, αν είναι insulin εξαρτώμενο, να του εξηγήσει πώς, πού, πότε θα κάνει τις νεσούλες ινσουλίνης. Στα ταξίδια, τι πρέπει να κάνει, όλα αυτά τα πράγματα, πώς να συντηρεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός διαβητολόγος, ο οποίος να τον καθοδηγήσει και να του καθορίσει τις ποσότητες ινσουλίνης μέχρι να βρει το ρυθμό του, γιατί δεν είναι με την πρώτη βρίσκω. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται ινσουλίνη. Ναι. Το φάρμακο το οποίο θα παίρνει, γιατί υπάρχουν και πολλά πράγματα. Ναι, υπάρχουν και τα δισκία. Βέβαια, τα δισκία. Ακριβώς. Ακόμα και αυτό χρειάζεται χρόνο μέχρι να ρυθμιστεί και να πούνε: OK, αυτή είναι η δόση, η φαρμακευτική δόση που αρμόζει σε σένα και από εδώ και πέρα συνεχίζεις. Αλλά όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής, με την άσκηση, με πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και ο διατροφολόγος που θα του υποδείξει πόσο. Πότε πρέπει να τρώει και τι πρέπει να τρώει. Γιατί ακόμα και αυτό έχει να κάνει με εκπαίδευση. Άρα κάτι που θα το ρωτάνε ίσως και συνέχεια. Ο διαβήτης είναι αυτό το ζάχαρο που λέμε όλοι. Ναι. Τελικά, αν κάποιος τρώει πάρα πολλά γλυκά, μπορεί να πάθει διαβήτη. Δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Σίγουρα συμβάλλει στο να τρώμε πάρα πολλά γλυκά και πάρα πολλούς υδατάνθρακες και κυρίως junk food και έτοιμα τρόφιμα συμβάλλει. Αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Γιατί έχει να κάνει και με κληρονομικότητα, έχει να κάνει με την αρτηριακή πίεση, έχει να κάνει με λιπηδεμικό προφίλ, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Με παχυσαρκία, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, πριν σε διέκοψα, απλά δεν το συνεχίσαμε. Ήθελα να πω, για να το ξέρουν και οι τηλεθεατές, ότι ο λόγος που λέμε το ολικής άλεσης δεν είναι μόνο όλες τις βιταμίνες που μας προκαλούν, είναι ότι έχουν και χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Που σημαίνει, πες μας ακριβώς τι σημαίνει. Και χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή δεν απορροφάται τόσο γρήγορα και δεν ανεβαίνει τόσο γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, γιατί είναι πιο αργή η αποδέσμευση του υδατάνθρακα, τέλος πάντων, στην κυκλοφορία του αίματος, με πολύ αργό ρυθμό και δίνουν κόρεσμο, δεν πεινάνε πολύ. Και επίσης, κάτι που συνεχώς το κάνουν λάθος είναι ότι μου λένε θα φάω δεν θα φάω λευκό ψωμί, δεν θα φάω λευκά μακαρόνια, γιατί θα παχύνω. Και το λευκό ψωμί και το μαύρο έχουν σχεδόν τις ίδιες θερμίδες. Η διαφορά είναι η σύσταση. Ναι, οπότε οι ασθενείς οι οποίοι έχουν διαβήτη, ακόμα και οι φυσιολογικοί, δηλαδή εγώ και εσείς που δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το διαβήτη, είναι καλό να καταναλώνουμε τροφές με παραπάνω φυτικές ίνες. Γιατί? Και για την εύρυθμη λειτουργία του εντέρου, πολύ σημαντικό, και για το παχύ εντέρου σημαντικό, και γιατί έχουν ήπιο γλυκαιμικό, δεν ανεβάζουν τόσο γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα, τη γλυκόζη στο αίμα μας. Γιατί αυτές οι απότομες δοκιμάσεις ουσιαστικά και του ζαχάρου στο αίμα είναι και αυτό που προκαλεί το πρόβλημα. Μακροπρόθεσμα ουσιαστικά. Αυτό το lifestyle που λέγαμε πριν, το πώς έχει επηρεάσει ο τρόπος ζωής μας πλέον για το διαβήτη, είναι και αυτός ένας λόγος. Γιατί πλέον δεν καταναλώνουμε τόσα φρούτα και λαχανικά όσα θα έπρεπε. Καταναλώνουμε όλα τα αμυλούχα και αυτά σε υπερβολικές ποσότητες επίσης. Που όταν είμαστε νηστικοί, ακόμα και μετά τις 2,5 ώρες, γι' αυτό λέω πάμε και για το συνδυασμό πραγμάτων επίσης, ανεβαίνει ξαφνικά απότομα ο γλυκαιμικός δείκτης στο αίμα. Θέλω να σου ρωτήσω, γι' αυτό κιόλας οι περισσότεροι γιατροί λένε ότι ίσως το γλυκό που θέλει να φάει κάποιος να το φάει αμέσως μετά από το γεύμα. Και όχι σαν ξεχωριστό γεύμα μια ώρα μετά ή 2 ώρες μετά. Γιατί ήδη έχει, αν σκεφτούμε το στομαχί, ήδη έχουμε πάρει την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Ο εγκέφαλος δίνει για 1/4, δίνει την εντολή ότι τώρα θα φάμε. Μετά από το 1/4 έχει επέλθει ο κορεσμός, συνεπώς δεν έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε το φαγητό μας. Οπότε, αν φάμε το γλυκό μετά από το φαγητό, ήδη υπάρχει ο χορτασμός, ο κορεσμός, οπότε θα φάμε μικρότερη ποσότητα. Αν έχετε παρατηρήσει το ελληνικό φαινόμενο, πάμε σε μία ταβέρνα και τρώμε. Ναι, ναι. Παραγγέλνουμε τα πρώτα, έρχονται τα πρώτα, μετά από 10 λεπτά. Παραγγέλνουμε τα επόμενα, που είναι το κυρίως γεύμα. Έρχεται μετά από μισή ώρα. Όταν έρχεται το επόμενο γεύμα, που έχουμε φάει όλα τα πράγματα που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι, εννοείται ότι δεν μπορούμε να φάμε τα δεύτερα. Και όταν έρχεται και η ώρα του γλυκού, δεν έχουμε καθόλου χώρο. Συνεπώς, έχεις κάνει από πριν προγραμματισμό, όπως κάνω εγώ, γιατί είμαι φοβερά γλυκατζού. Έχω κάνει από πριν προγραμματισμό, έχω κρατήσει λίγο θέση στο μάχη. Γιατί δεν παίζει να
μην φάω. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Απλά δυστυχώς έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, βγαίνεις έξω και βλέπεις όλο αυτόν τον υπέροχο κατάλογο και λες, α, να φάω και αυτό, να φάω και αυτό, να φάω και αυτό. Και πολλές φορές και οι ποσότητες, επειδή έχουν τεράστιες δοκιμάσεις από εστιατόριο σε εστιατόριο, σου προκαλεί και την τέτοια να τα δοκιμάσεις, αλλά απ' την άλλη στο τέλος δεν μπορείς να φας το κυρίως γεύμα. Mm-hmm. Που συνήθως οι άνθρωποι είτε είναι προδιαβητικοί, είτε είναι, θέλω να προσέχουν τη διατροφή τους, έχεις επιλέξει για το κυρίως γεύμα κάτι light. Εγώ τουλάχιστον αυτό το πράγμα κάνω. Οπότε έχω τις υπολογίσει οτιδήποτε υπήρχε στο τραπέζι πριν και μετά τρώω και το κυρίως γεύμα όσο μπορώ. Κρατάω και χώρο για το γλυκάκι. Που δεν ξέρω αν είναι και τόσο σωστό όλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σωστό, αλλά εντάξει, όλοι έχουμε ανάγκη από ένα γλυκό. Είναι καλό να τρώμε γλυκά. Είναι πολύ λάθος να στερούμαστε τα γλυκά. Μπορούμε να τρώμε ένα γλυκό την εβδομάδα ή μικρή ποσότητα από κάτι, από ένα σοκολατάκι, από ένα κομμάτι σοκολάτα κάθε μέρα. Μπορούμε να τρώμε γλυκό. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι, ότι ζούμε. Δεν ζούμε προκειμένου να τρώμε, τρώμε προκειμένου να ζήσουμε. Το φαγητό είναι η ενέργειά μας, είναι αυτό που μας δίνει ενέργεια για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Απλά το έχουμε περάσει εμείς στην γελοπέραση. Επειδή όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες οι περισσότεροι, είτε έχουμε πολύ άγχος, είτε πολλά και διάφορα, έχουμε συνδυάσει το φαγητό με την ευημερία, ότι τρώγοντας πολύ δίνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Δηλαδή μπορώ να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ θα φάμε ένα μεγάλο γεύμα ως δώρο του εαυτού μου, πολλή μέρα δουλέψαμε. Με κουραστήκαμε. Είναι ένα υποκατάστατο κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά. Επιβράβευση, αλλά και υποκατάστατο της χαράς. Ένα υποκατάστατο το ότι ναι, με επιβραβεύω, οπότε θα φάω μια μεγάλη ποσότητα, θα παραγγείλω. Ναι, ναι, ναι. Θα παραγγείλω το αγαπημένο μου το σήμερα. Αγαπημένο μου, ναι. Σήμερα ξέρω είναι το τελευταίο μου γεύμα. Και τώρα με λες και είναι το τελευταίο μας γεύμα. Και αύριο μέρα είναι, θα φάμε κάτι άλλο. Αυτό είναι σίγουρο ότι και αύριο μέρα είναι, αλλά και θα φάμε γύρω. Εκείνη τη στιγμή όμως νομίζω ότι πραγματικά είναι. Είναι υπογλυκαιμία. Δυστυχώς είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Όλη μέρα είσαι μυστικός. Λογικό να θες να φας κάτι που. Σε μεγάλη ποσότητα. Και βέβαια. Οπότε μπείτε στη διαδικασία και μην βλέπετε αυτούς που σας κοροϊδεύουν όλους εμάς που είμαστε με τα ταπεράκια. Μπείτε στη διαδικασία να υπάρχει το ταπεράκι στην τσάντα σας. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κακό, όχι. Και, γιατί πάρα πολύ το κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει. Ναι, πάρα πολύ συχνά. Κυρίως τα παιδιά μου το λένε αυτό, οι έφηβοι, ότι δεν θέλω να πάρω φρούτο στο σχολείο γιατί θα με κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά. Ναι. Μα γιατί να σε κοροϊδέψουν, δεν το έκλεψες. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς δεν το έκλεψες. Και πώς το λένε, δεν λες και πούμε, ξαφνικά το. Προσέχεις την υγεία σου. Ναι, προσέχεις πολύ την σημαντικό. Και δημιουργείς και ένα κίνημα. Εγώ το είχα πει και με τη Βασιλική την Κούρια που έχετε αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Ότι αν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουν τον άλλον, ο οποίος προσέχει τόσο ουσιαστικά τον εαυτό του. Δηλαδή, και ουσιαστικά δημιουργεί και ένα κίνημα. Δηλαδή, όλοι στον εργασιακό μας χώρο, στον φιλικό μας χώρο, στον οικογενειακό μας χώρο, σίγουρα θα συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα βάρους. Σίγουρα αυτό το πράγμα θα ξεμπλοκάρει και λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να παίρνουμε φαγητό μαζί μας στη δουλειά μας. 8 ώρες δεν είναι δυνατόν να είμαστε νηστικοί. Και για λόγους υγείας και για λόγους οικονομίας. Πού το πας και αυτό, θα πας να πάρεις την τυρόπιτα ή το σαμπιτσάκι απ' έξω, θα σου στοιχίσει ένα καρό λεφτά, που με τα ίδια λεφτά θα μπορείς να φας τρεις φορές το στάκι, για παράδειγμα, από το σπίτι. Οπότε, λειτουργήστε όπως θα λειτουργούσατε και αν είχατε παιδί, να τρέφεστε ένα 2,5-3 ώρες, υγιεινά, πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως μας είπε και η Αλεξάνδρα. Και σίγουρα μια φορά το χρόνο στις εξετάσεις σας, παρακολουθήστε και την ινσουλίνη, σε τι επίπεδα είναι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί αυτό να είναι και ένα καμπανάκι που θα πρέπει να ρίξετε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή μετέπειτα στη διατροφή σας. Mm-hmm. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και από κοντά. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το πώς μπορείτε ουσιαστικά να αντιγράψετε το θεϊκό μακιγιάζ της Σαρλίζ Θερόν.
mindforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoungla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε την αγαπημένη εκπομπή «Ζήσε τη ζωή», είδατε την τηλεόραση της Ζούγκλας. Και πάμε να δούμε για όλες εσάς τις φιλενάδες μας, έτσι, που θέλετε να βγείτε έξω και να εντυπωσιάσετε με το μακιγιάζ σας, να είστε μια κούκλα κανονικά. Η αγαπημένη μας φίλη από το εξωτερικό έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο βιντεάκι για το πώς μπορείτε ουσιαστικά να αντιγράψετε το μακιγιάζ της αγαπημένης στάρ του Hollywood, Σαρλίζ Θερόν. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλά τα βήματα και θα σας τα δείξει και αναλυτικά. Οπότε πάμε να απολαύσουμε το πώς μπορούμε να γίνουμε σαν τη Σαρλίζ Θερόν. Hi guys, I'm Sam from Pixie Weird. Today I'm going to show you how to create the golden glowing look of Charlize Theron. I'm going to start with the Illamasqua Skin Base Foundation. I've gone a couple of shades darker than my own skin because she's quite tan. The important thing is if you're going to tan your skin up, obviously you've got to fake tan the rest of your body, but don't forget your ears and your neck, okay? So I'm starting off by using number 9 and I'm going to pop this all the way around the jaw. And down the neck. Also going to pop this on the temples and down the sides of the face. Now through the center of the face and on the high points, I'm going to use a much lighter foundation. So it's the same foundation, but it's about 5 shades lighter than the one I just used. So this is going forehead, tops of cheekbones, down the nose, on the chin. And then I'm going to buff that in using a Real Techniques stippling brush. The light colours pick out the features in the centre there and bring that to the forefront, and the darker colour sinks the edge of the face, so you get a much more streamlined face. Now what we need to do is just take a clean buffing brush and buff that all together just to make sure that it looks like skin and not like a ton of foundation. Everything else is going to be quite soft, so I'm going to use Chanel Sculpting Eyebrow Pencil in Blonde Claire. Then I'm just going to brush them through with the end of the pencil. On the eyelids, I have this really gorgeous eyeshadow powder duo from Marks & Spencer's. The colour is Sandblast. I'm going to start by using the gold, and I'm going to put that all the way over the lid and up to the brow. This is a really subtle shimmer. Then, using the darker brown, we're going to take that through the socket of the eye. And using our same eyeshadow brush that we applied the first colour with, we're going to blend that into the gold. So it's really subtle. Now underneath the eye, we're going to mix the two colours together. And just take that close to the lash line. And then we'll blend that in. On the waterline, I'm going to use Illamasqua Vow Pencil. Along the top lash line, I'm going to wet the brown eyeshadow and I'm just going to apply that with a 226 brush from MAC. So I'm just going to apply that just on the outside corner, just to make the lashes look a tiny bit thicker. Then using my Tweezerman eyelash curlers, I'm just going to give the lashes a good old curl. Then to go along with the theme of this natural bronze glowing makeup, we're going to use a brown mascara. I'm using Clinique High Impact Mascara in brown. Before I put mascara on my bottom lashes, I better put some concealer on. I am using Bourjois Healthy Mix Concealer.
Don't forget you may have to go lighter with your concealer if you've gone lighter with your foundation in the central panel there. Otherwise you'll be dark under your eyes. Bottom lashes with our mascara. Now moving on to the cheeks, I have two products for this, both of them from Avon, both of them face pearls. One is Arabian Glow Bronzing Pearls and this one is face pearls. Both of these are going to add a really subtle sheen and glow. So very simple, all we're going to do is take our brush, just move it round in the pearls and then we're just going to move it onto the cheekbone. So that we continue with this bronzed, golden, healthy glow. We're also going to put it up on our temple. So anywhere we put that darker foundation earlier. Okay, we're done with the bronzing pearls, now moving on to the highlighter. Same thing. We're going to put this on the tops of the cheekbones. So we're just going to blend that in to our bronzer. And then finally, just to give us an extra highlighted kick, we're going to use the Colour and Contour palette from Avon. This is in Rose Glow. Now, I'm not going to use the pinky one. I'm going to use this really light one here. And this is going to go just on the brow bone. Down the nose. And a tiny bit onto the forehead. If you put it on the forehead, just take your foundation brush and blend it into what you've already got there so that it doesn't sit in your lines. If you have lines, that is. I do. So down the nose, right on the very top of the cheekbone. So we've got a really glowing cheek going on here. So we're really buffing that into the skin. We're also going to take a little bit of that highlighter just on the lip there and on our chin here. And again, blend. Then finally from MAC I'm using Naked Liner. This is obviously, as the name implies, a nude lip liner. And just over the Cupid's bow, I'm going to take a little bit of my gold from my Marks & Spencer's eyeshadow again. To give the lips a little bit of a golden feel. If you want to put a lip balm over that to make it more comfortable, you can do. I'm not going to because I'm trying to keep it as true as I can. But yeah, that's it. That's my Charlize Theron makeup. I hope you like it and thanks for watching and I'll see you next week. Bye bye. Έτσι, μπορείτε να γίνετε πάρα πολύ όμορφες με το μακιγιάζ, αν τη γράψετε δηλαδή ουσιαστικά το μακιγιάζ της Σαρλίζ Θερόν. Και κάπου εδώ για σήμερα φτάσαμε στο τέλος μας. Θέλω να σας πω ότι αύριο έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία έτσι, πράγματα για εσάς. Καταρχήν θα είναι μαζί μας η Νικολέτα Παπαδέα, με την οποία θα μάθουμε τα πάντα, ουσιαστικά για τα νύχια. Όλες τις τάσεις φυσικά το χειμώνα, αλλά και κάποια καινούρια προϊόντα τα οποία έχουν έρθει. Δεν ξέρω αν τα έχετε ανακαλύψει ακόμα, εγώ παρεμπιπτόντως τα είδα. Βερνίκια νυχιών, τα οποία αλλάζουν χρώμα σε σχέση με το κρύο ή το ζεστό. Οπότε είσαι στο σπίτι, έχεις κόκκινο νύχι και βγαίνεις έξω όπου έχει αλλάξει και λίγο καιρός και γίνεται, ξέρω εγώ, μαύρο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα δείτε αύριο στη δική μας εκπομπή. Επίσης θα έχουμε καλεσμένο τον Παναγιώτη Μπαλατσινό, με τον οποίο θα μάθουμε τα πάντα για το Base Training. Ένα καινούριο πρόγραμμα, μια σχολή ουσιαστικά που μπορεί κάποιος να φοιτήσει για να γίνει γυμναστής σε διάφορες ειδικότητες. Αλλά και φυσικά Personal Training με τον Παναγιώτη Μπαλατσινό, ο οποίος σίγουρα αν δεν τον γνωρίζετε θα καταλάβετε τι σας λέω αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο 6 με 7 θα είμαστε και πάλι κοντά σας.